Λοιπόν, η Σωστένα 88 και βάζει 73 κιλά. Έχει 39 αγώνες, 37 νίκες, 2 ήττες, 17 νοκάουτ. Ο Ντέ Ντόνα. Απέναντι του στην Λεγονία από την Ελλάδα έρχεται τα πρωτάθλημα Τάι Μπόξινγκ με προπονητή τον Τάσο Τσιρικάκη και σύλλογο Σπορ. 27 ετών με ίσως 1,80 πάνω στις 72,5 κιλά. Έχει 34 αγώνες, 31 νίκες, 3 ήττες και 9 νοκάουτ. Ο Κώστας Ασονίδης. Κατηγορία σύμπτωση βαρών με τον Έλληνα και κυραίο Κώστα Ασονίδη και απέναντί του τον David Donards, τον Ολλανδό, ο Έλληνας μονομάχος, ένας σπουδαίος kickboxer. Να τον δούμε στις πρώτες εμφανίσεις, αγώνες MMA, αγώνες απόλυτης μάχης, μεικτών πολεμικών τεχνών. Δύο γύρι των 5 λεπτών, Κώστας Ασονίδης, David Donards. Ξεκινάμε. Ο Ντόρμαντς πάει να κάνει μια γρήγορη επίθεση, αλλά απέφυγε με καλή κίνηση δεξιά για δεξιλάθμιμα από τον Ασονίδη. Όμως ο Ντόρμαντς τον γύρισε πολύ έξυπνα, τον αντιλαβεί. Να πέρασε τα χέρια γύρω από, από το σώμα του Έλληνα. Με πλάτη πλέον στο καναβάτσο ο Ασονίδης αγωνίζεται. Από πάνω ο Ντόρμαντς. Έδειξε ο Ντόρμαντς από αυτές τις κινήσεις ότι έχει εμπειρία. Δεν πιστεύω ότι ο Ασονίδης έχει την εμπειρία αυτού του χαμηλού παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθεί να ξεφύγει. Γροθιές τώρα από τον Ντόρμαντς. Προσπαθεί να τον αποκρούσει, να βγάλει άμυνα. Κατά τα χέρια του ψηλά εκεί στο πρόσωπο ο Ασονίδης, ώστε να κρατήσει γροθιές αμυντικά του Ντόρμαντς. Πρέπει να φύγει ο Έλληνας. Πρέπει να φύγει γιατί στο χαμηλό παιχνίδι ο Ντόρμαντς έχει την εμπειρία και μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στον Έλληνα αθλητή. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραία κίνηση από τον Ασονίδη. Έκανε τη γέφυρα με το κεφάλι. Αμάν, εδώ τον γύρισε, τον γύρισε. Είναι σε δύσκολη θέση. Ο Ασονίδης του δημιουργεί πνιγμό με τα πόδια ο Ντόρμαντς. Έκανε μια πολύ ωραία κίνηση λίγο πριν ο Ασονίδης και ξέφυγε με τη γέφυρα. Μια πολύ ωραία παλαιστική κίνηση. Πάλι εδώ πέρα ο Ασονίδης ξεφεύγει. Δείχνει ότι έχει κουράγιο. Σπουδαίος μαχητής ο Ασονίδης. Και να που έφερε σε μειονεκτική θέση τον Ντόρμαντς. Γροθιάς από τον Κερκυραίο. Προσπαθεί το κρατήσει στο χέρι ο Ολλανδός. Μένει ο Ασονίδης. Εδώ επιχειρεί με τα πόδια πάντα ο Ολλανδός να δημιουργήσει προβλήματα στον Ασονίδη. Εδώ πάλι πάνε να βγάλει τα πόδια. Πρέπει να το προσέξει αυτό το σημείο ο Ασονίδης. Κλειδώνει πόδια και χέρι ο Ολλανδός. Μια πολύ δύσκολη θέση για τον Ασονίδη. Τα πόδια του Ολλανδού γύρω από το λαιμό του Ασονίδη. Αλλά είναι πεισματάρης ο Κώστας. Γροθιά αριστρόγωσε. Θέλει ψυχικό στέρνος το παιχνίδι και ο Ασονίδης δείχνει ότι το έχει. Καλή γροθιά. Συνεχίζει. Σφυροκοπάει τώρα τον Ντόνας. Αριστερό. Ρωσέ. Χτυπήματα από τον Ασονίδη. Επιμένει εκεί, εκεί. Πρέπει να εκμεταλλευτεί τη το σημείο, συνεχόμενα δεξιά, αριστερά, ξεσηκώνει τον κόσμο ο Ασονίδης. Νομίζω ότι εδώ ο Ασονίδης έχει το πλεονέκτημα και την ευκαιρία να πάρει τη νίκη. Μία νίκη που το αξίζει μέχρι στιγμής, έτσι όπως το δείχνει, όπως δείχνει η εικόνα του παιχνιδιού.
Προσπαθεί να καλυφθεί όπως από τον κατοικισμό γροθιών που δέχεται ο Βασονίδη. Τέλος! Εντυπωσιακή νίκη από τον Κώστα Ασονίτη που κερδίζει με νοκάουτ τον Ντόναρς. Με τον γιατρό να σπέδει να βοηθήσει τον Ναδό. Εντάξει, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο Κώστας Ασονίτης μετά από το θαυμάζιο kickbox που παίζει δείχνει ότι είναι έτοιμος να κατακτήσει και τα κλουβιά στα σούπερ μεσαία βάρη. Παίρνει μία νίκη, εντυπωσιακή διεθνή νίκη επί του David Donners. Έκανε πολύ καλό αγώνα και μάλιστα σε χαμηλό σημείο, σε χαμηλό παιχνίδι με τα απανωτά χτυπήματα των γροθιών του, είτε αριστερά είτε δεξιά. Επέμενε στο παιχνίδι αυτό, ξεγλίτσε δύο φορές από τα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού όταν το κλείδωσε με τα πόδια ο Donners. Και δίκαιη νίκη λοιπόν για τον Κώστα τον Ασονίτη. Απόλυτα βέβαια ευχαριστημένος ο Κώστας Ασονίτης. Πολύ μεγάλη νίκη διεθνούς επίπεδου επί του David Donners. Το σημαντικό στο παιχνίδι του Ασονίτη ήταν ότι βγήκε από τη δύσκολη θέση δύο φορές. Κατάφερε να γίνει επικεφαλής του αγώνα και με το έξυπνο τρόπο, το δυναμικό του παιχνίδι, να πάρει την νίκη. Και με αυτά φτάσαμε σε λίγο να μπούμε στο τελευταίο παιχνίδι της